αισθανόμαστε ενθουσιασμένοι, θα έλεγα, από την επίσκεψη και αυτή τη συμφωνία που κάνουμε, γιατί ως Δήμος έχουμε τη βούληση και το προδικείο να επιτυχάνουμε πάντα την ασφάλεια των πολιτών μας, αφενός με την οδική, αλλά και ειδικά την ασφάλεια που θα επιβεβαιώσουμε και θα βοηθηθούμε από όλο και πολύ το φωτισμό. Διότι με αυτή τη συμφωνία μας και επί 12 έτη θα αλλάξουμε και θα αλλάζουμε συνεχώς σε κάθε βλάβη όλο το φωτισμό του Δήμου μας, της πόλης μας, των δημοτικών κοινοτήτων, των τοπικών κοινοτήτων. Θα φωτιστεί η πόλη και έτσι θα δίνει την αίσθηση και στον επισκέπτη, τον τόπιο αλλά και τον ξένο, ότι μπαίνει σε μια πόλη φωτισμένη, πολιτισμένη, ασφαλή πόλη. Και βέβαια και η ψυχολογία του κόσμου θα τον οθήσει να κατεβαίνει μέσα στην πόλη, να ψωνίζει στα μαγαζιά, να νιώθει ασφάλεια, να κάνει και βόλτα με τα παιδιά του. Και έχουμε και την τιμή και την αίσθηση ότι είμαστε από τις λίγους Δήμους στην Ελλάδα μέσα στους 20 και πλέον Δήμους, οι οποίοι ξεκινάμε αυτή τη διαδικασία, κάτι το οποίο επιθυμούσαμε από το ξεκίνημα της θητείας μας και το επιδιώκαμε με τη βοήθεια της τεχνικής υπηρεσίας των διευθυντών εδώ του Δήμου μας, των υπαλλήλων, οι οποίοι συνέβαλαν τα μέγιστα. Είμαστε σε μια ευτυχή κατάληξη και ευελπιστώ ότι θα το εκτιμήσει πολύ ο κόσμος για να νιώσει επιτέλους ότι η πόλη μας αλλάζει σε συνδυασμό με την ανάπλαση του λιμανιού που θα ξεκινήσει στο επόμενο διάστημα, στο μέσο επόμενο διάστημα, μόλις φύγουν οι ξένοι για να μην δημιουργήσουμε και σύγχυση, γιατί αυτή τη στιγμή η πόλη είναι εργοτάξιο. Είδατε ότι δουλεύουμε τον αγωγό της Λαγκάδας, τελειώσαμε τα τσαμάκια, τελειώσαμε εδώ την σωράδα, την είσοδο της πόλης, ασφαλτικά σε όλη την πόλη. Επομένως, θέλουμε το επόμενο διάστημα, αφού επισκεφθούν την πόλη μας, να έχουμε τη δυνατότητα να μαζί με τον φωτισμό να ξεκινήσουμε την ανάπλαση και να δώσουμε να διαφημίσουμε την πόλη μας. Μια πόλη που έχει υποστεί πολλά λόγω του μεταναστευτικού. Ευτυχώς το αφήσαμε πίσω μας με την βοήθεια όλων των Δημοτικών Συμβούλων και την βοήθεια του κόσμου. Έχουν μπει σε μια κανονικότητα και αφήνοντας πίσω και την πανδημία. Θέλω να πιστεύω ότι όλα αυτά θα οδηγήσουν σε μια ανάπτυξη του Δήμου που ευτυχώς φαίνεται ότι έχουν συμβάλει πολύ και ειδικά οι συνεργάτες μου και οι υπάλληλοι του Δήμου για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Εύχομαι να έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία που είμαι βέβαιος γι' αυτό και να έχουμε σύντομα να αποδώσουμε το αποτέλεσμα στην κοινωνία, στους δημότες μας και να το εκτιμήσουμε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσουμε πρώτα απ' όλα για την εμπιστοσύνη σας. Ερχόμαστε να σας βοηθήσουμε να αναδείξετε το όμορφο τόπο σας. Συγκεντρώνουμε, αν όχι μία από τις μεγαλύτερες, εμπειρίες στα έργα ηλεκτροφωτισμού από όλη την Ελλάδα. Το έργο το έχει αναλάβει μία κοινοπραξία η οποία έχει αποδείξει την εμπειρία της σε έργα σε εθνικές οδούς, σε μεγαλοπόλεις και έρχεται με την εμπειρία της αυτή να βοηθήσει πρώτα απ' όλα τα στελέχη και τις υπηρεσίες του Δήμου να ολοκληρώσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ένα έργο πρώτα απ' όλα αναβάθμιση του φωτισμού και το τονίζω αυτό γιατί το νούμερο ένα είναι η ποιότητα του αποτελέσματος προκειμένου να μπορεί ο πολίτης να αισθάνεται ασφαλής την καθημερινότητά του, ο τουρίστης να απολαμβάνει τον τόπο του και φυσικά να εξοικονομήσουμε και ενέργεια αυτή την τόσο δύσκολη περίοδο αναφορικά με το ενεργειακό κόστος, προκειμένου να μπορέσουμε να βελτιώσουμε έτσι τα οικονομικά του Δήμου, συμβάλλοντας και εμείς στην ενεργειακή εξοικονόμηση. Όπως είπα και προηγουμένως, θα είμαστε μαζί για πάρα πολλά χρόνια και ευελπιστούμε σε μια ισχυρή συνεργασία, η οποία μπορεί να φέρει και άλλα πλεονεκτήματα, τόσο στον ενεργειακό τομέα όσο και σε άλλα πράγματα που μόνο κέρδος έχει να προκύψει από τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Εξάλλου, η τεχνολογία εξελίσσεται. Το οικονομικό όφελος για το Δήμο μας θα είναι πολύ μεγάλο. Αλλά βέβαια και για τους ίδιους τους δημότες μας, στη τσέπη του θα φανεί σαφώς η οικονομία και η καταβολή ποσού αντίστοιχο στο Δήμο ως δημοτικά τέλη.
Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω και εγώ για την τιμή που μας είπατε, για τη φιλοξενία τη σημερινή. Να χαιρετήσω και εγώ με τη σειρά μου την μεγάλη αυτή προσπάθεια που ξεκίνησε καταρχήν από εσάς και πλέον από τους συνεργάτες σας, οι οποίοι πραγματικά έχουν εκτελέσει ένα πολύ μεγάλο έργο για την τοπική κοινωνία αυτή τη στιγμή. Τα οποία αποτελέσματα θα φανούν στο εγγύς μελών σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα. Όπως είπε και ο κύριος Βέρεγκος, θα ήθελα και εγώ να τονίσω ότι η κοινοπραξία αυτή έχει διατελέσει αυτή τη στιγμή πολλά έργα ανά την Ελλάδα, οπότε έχουμε την εμπειρία ολοκλήρωσης, επιτυχούς ολοκλήρωσης όλων αυτών των έργων και ήρθε η ώρα ουσιαστικά να επιτύχουμε αυτή την ολοκλήρωση και στο νησί της Λέσβου. Εγώ θα σταθώ σε τρεις πυλώνες. Ο πρώτος πυλώνας είναι η εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία θα αγγίξει το περίπου 72%, αυτό αναμένεται τουλάχιστον, τα αποτελέσματα να μας φέρουν. Οπότε όλο αυτό το κομμάτι της εξοικονόμησης θα περάσει ουσιαστικά στους δημότες, στους πολίτες αυτού του νησιού. Ο δεύτερος τομέας είναι η ασφάλεια, όπως είπατε κύριε Δήμαρχε, πάρα πολύ σωστά, και η ενίσχυση των επιχειρήσεων, γιατί ένα φωτεινό μέρος ουσιαστικά δημιουργεί και διαφορετική συμπεριφορά στους αγοραστές. Οπότε θα τονωθούν πάρα πολλοί επιχειρήσεις στην τοπική κοινωνία. Και το τρίτο κομμάτι είναι να σταθούμε και σε κάτι το οποίο έχει ευρωπαϊκό ενδιαφέρον, στο κομμάτι του διοξιδίου του άνθρακα. Έχουμε υπολογίσει ότι αυτή τη στιγμή σε ετήσια βάση θα έχουμε περίπου εξοικονόμηση σε 4.500 τόνους διοξιδίου του άνθρακα. Οπότε το νησί της Λέσβου θα μπορέσει ουσιαστικά αυτομάτως να γίνει και πράσινο νησί. Έτσι. Να σας ευχαριστήσω και εγώ από την μεριά μου. Εύχομαι σε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, η οποία σαφώς θα αποτελέσει τη βάση και για έργα ουσιαστικά υποδομών τεχνολογίας, όπως είπε και ο κύριος Βέρεγκος, τα οποία θα αναπτύξουν το νησί και θα φέρουν και άλλες επενδύσεις. Είναι εμφανή άλλωστε το τελευταίο διάστημα στην Τουρκία μας ότι όντως συμβαίνει αυτό και αλλάζουμε σε πολλά σημεία το τρόπο σας, ότι είναι κατεύθυνση που λέτε. Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι. Εγώ να σας καλωσορίσω. Όταν επιλεγήκατε ως κοινοπραξία για την πραγματοποίηση, υλοποίηση αυτού του έργου, είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία μέσω των υπηρεσιών, βέβαια περισσότερο, και σας ζητήσαμε αυτά τα συγκεκριμένα έγγραφα που ζητάμε σε κάθε ανάδοχο. Διαπιστώσαμε όμως ότι έχουμε να κάνουμε με σωστούς επαγγελματίες, χωρίς αν θέλουμε να σας σχολιακεύσουμε. Και εκ του αποτελέσματος θα κριθούμε όλοι. Είναι ένα πρωτοποριακό έργο, διότι γίνεται η αναβάθμιση και η αυτοματοποίηση του οδοφωτισμού μέσω όχι ιδίων πόρων, αλλά μέσω ιδιωτικών πόρων, μέσω του ΣΔΙΠ. Είναι πρωτοποριακό γιατί πρώτη φορά γίνεται στην Μυτιλήνη, στη Λέσβο, αυτή η διαδικασία. Ο ιδιώτης να έρχεται να επενδύει χωρίς ο Δήμος, και οι δημότες μας πρέπει να το γνωρίζουν, ότι δεν θα δαπανίσει ούτε ένα ευρώ. Όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος και όπως είπατε και εσείς, θα έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας. Άρα θα ωφεληθεί και ο Δήμος και εσείς που μέσα σε ορίζοντα 12 ετών θα ξεπληρώσετε αυτή τη δαπάνη που θα καταβάλλετε μέσα σε 5 μήνες, γιατί πρέπει να το πούμε ότι σε 5 μήνες περίπου, έτσι δεν είναι, έχουμε πει, θα έχετε πλήρως αλλάξει τα φωτιστικά σώματα και θα καλύψετε πλήρως τον οδοφωτισμό του νησιού μας. Θα εξοικονομήσουμε, θα έχουμε, είναι κατά κάποιο τρόπο μια πράσινη επένδυση. Το είπατε κι εσείς. Ξεκάθαρα. Ναι, ξεκάθαρα. Θα εξοικονομήσουμε εμείς πόρους ως Δήμος που έχουμε ηλεκτρολόγους, που έχουμε καλάθο, αυτοκινούμενα καλαθοφόρα. Θα έχουμε εξοικονόμηση από τα υλικά που, και θα σας πω, γιατί εδώ είναι και η κυρία Διευθύντρια που με στήριξε σε αυτή την προσπάθεια, η κυρία Μακρύ που μας στήριξε, ήταν τότε Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών,
πίστεψε και ως ειδική μηχανολόγος, ηλεκτρολόγος, είστε στην ΑΦΗ, εσείς, στήριξε την προσπάθειά μου και είναι από τους λίγους που στήριξε. Ευχαριστώ τον Δήμαρχο, ευχαριστώ όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι όταν ενημερώθηκαν, στήριξαν αυτό το έργο. Και είμαστε βέβαιοι ότι επάνω σε αυτά που θα κάνετε εσείς, θα κουμπώσουν αρκετές άλλες τεχνολογίες που προγραμματίζουμε εμείς για την έξυπνη πόλη. Εδώ είναι και ο Διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών, που από εδώ και πέρα θα στηρίξει αναφαντών και με πάθος όλο το έργο. Καλό ξεκίνημα να έχουμε, καλή επιτυχία να έχουμε, καλή συνεργασία και είμαι βέβαιος ότι θα φωτίσουμε και την πόλη αλλά και τις ψυχές των δημοτών μας. Πολύ ωραίο. Δήμαρχε, που λες τις ψυχές. Ωραία. Ελάτε κι εσείς από εδώ.